Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία ξεκινά αρκετά δυναμικά, δεδομένου ότι πριν από λίγο είχαμε διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος αναγνώρισε την ανεξαρτησία των περιοχών που κατέχουν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές στο Ντόνετσκ και στο Λουγκάνσκ. Ενημέρωσε ο Ρώσος Πρόεδρος τον Μανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο Σόλτς, μια εξέλιξη η οποία απογοήτευσε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Παρίσι και Βερολίνο. Την ίδια στιγμή, Σταύρο, αύριο το πρωί, έχουμε έκτακτη σύσκεψη του Κισεα στις 9.30, παρουσία και του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Σκρέκα, γιατί σε αυτόν πλέον περνάει η καυτή πατάτα. Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Ακριβώς. Και βαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία δεν ξέρουμε πραγματικά πού θα μας βγάλει και πού θα μας οδηγήσει. Έχουμε απόψε καλεσμένο μαζί μας και τον Νίκο Καραγιανακίδη, δικηγόρο, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Πάμε όμως, Σταύρο, πρώτα απ' όλα να καλησπερίσουμε τον πρώτο προσκεκλημένο μας, για να μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Να μπούμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουμε να πούμε. Διαβάζω, με συγχωρείτε, από μέσα, γιατί όλα τώρα εξελίσσονται. Διάγγελμα περίπου μιας ώρας από τον πρόεδρο Πούτιν, που κατέληξε στο ότι θεωρώ απαραίτητο να προβώ σε μια απόφαση που θα έπρεπε να έχω λάβει εδώ και πολύ καιρό, να αναγνωρίσω την ανεξαρτησία του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνστ και βέβαια να υπογράψουμε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τις δύο αυτές περιοχές. Όλα δείχνουν πως ανοίγει η πόρτα για τη ρωσική επέμβαση στην Ανατολική Ουκρανία, άρα ο ασκός του αιώλου και, όπως σωστά είπες, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, να προδικάσει το τι θα γίνει. Θα έχουμε εκτιμήσεις και από τον Νίκο τον Καραγιανακίδη, αλλά και όπως προανέφερες από τον πρώτο μας καλεσμένο μέσω Skype, τον κύριο Κώστα Μπλούχο, βουλευτή δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Μπλούχο, με το γεγονός ότι η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία των περιοχών που κατέχουν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές. Φαίνεται πως το φυτίλι αρχίζει σιγά σιγά να καίει και προτού μας δώσετε και τη δική σας άποψη, να αναφέρουμε και μια περίεργη δήλωση που έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα. Είπε πως όταν οι μειοψηφίες είναι πλειοψηφία σε μια περιοχή, δικαιούνται να είναι ανεξάρτητες. Και η σκέψη όλων, νομίζω αυτόματα, πηγαίνει και στα δικά μας, στην Θράκη. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να υπάρχει μια τάση από την ελληνική, από μια μερίδα της πλειοψηφίας, μάλλον μια μερίδα από την ελληνική κοινωνία, να υποστηρίζει ανοιχτά τη Ρωσία, με μια δήλωση όμως η σημερινή, η οποία φαίνεται να μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Δεν έχει διαβαστεί ακόμα. Αυτό είναι μεταφορά, να το κρατήσουμε. Το πόσο μας έχουν βοηθήσει οι φίλοι μας οι Αμερικανοί διαχρονικά έχει φανεί. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους Ρώσους. Το ίδιο ισχύει για τους Ρώσους. Γι' αυτό να μην προδικάζουμε ποιοι είναι καλύτεροι και ποιοι είναι χειρότεροι. Σαφέστατα, αλλά φαίνεται ότι στη δύσκολη ώρα θα είμαστε μόνοι μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κύριε Μπλούχο. Λοιπόν, εγώ λέω να κρατάμε πρώτον τις επιφυλάξεις μας. Δεύτερον, να κρατάμε και τις αποστάσεις μας γενικότερα. Τρίτον, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία, θα μου επιτρέψετε, να μεταφέρουμε αυτά που λέγονται οπουδήποτε στην Ιφίλιο ή στη γεωπολιτική σκακέρα στην ελληνική πραγματικότητα. Και τουλάχιστον να μην το κάνουμε αυτό τώρα. Όπως τοποθετηθήκατε αρχικά, είναι δεδομένο ότι μιλάμε πλέον με όρους επαπειλούμενης σύραξης. Και το πιο βασικό είναι ότι είπατε ξεκίνησε το φυτίλι, άναψε το φυτίλι. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια σχεδόν πλήρη γεωπολιτική αστάθεια και οι συνέπειες αυτής της αστάθειας είναι απροσδιόριστες. Άρα, το βασικό ζητούμενο για μας και για την ελληνική πραγματικότητα, τη χώρα μας, αλλά κυρίως για την Ευρώπη. Γιατί αυτό συμπαρασύρει την ολότητα της Ευρώπης. Είναι στα ανατολικά μας σύνορα, είναι στην καρδιά της Ευρώπης ενδεχόμενα. Οι συνέπειες ήδη υφίστανται στο επίπεδο το ενεργειακό, οι οικονομικές συνέπειες θέλω να πω. Οπότε η λογική είναι ότι πρέπει να βγει μπροστά η Ευρώπη ενωμένη, με σύνεση, με συνέπεια και αποφασιστικότητα να κρατήσει τέτοια στάση για να διασφυλάξει όσο μπορεί
και στο μέτρο του δυνατού, αλλά αν δεν μπορεί ένας σχηματισμός όπως είναι η Ενωμένη Ευρώπη να σταθεί, πόσο μάλλον μικρότερες οντότητες όπως είναι τα εθνικά κράτη. Εγώ πιστεύω ότι η αντίδραση της Ευρώπης αλλά και της Ιφιλίου στη συγκεκριμένη κρίση και κυρίως η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει με τέτοιο βηματισμό και με τέτοια σύνεση προς μια ουσιαστική και ειρηνική επίλυση των όποιων διαφορών υφίσταται στην Ρώσο-Ουκρανική αντιπαλότητα. Και θα μου επιτρέψετε αυτά τα λίγα. Ούτε το διεθνολόγο διεκδικώ να κάνω. Όχι, διεθνολόγος όχι. Ότι... Μια στιγμή, απλά προφανώς διεθνολόγος δεν είστε, γιατρός και μάλιστα πολύ καλός είστε, αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την μάχη του αερίου, διότι είμαστε ακόμα εν μέσω χειμώνα, έτσι. Και όλοι φοβόμαστε, νομίζω το νούμερο είναι αυτό, τι θα γίνει αν κλείσει η στρόφιγγα του φυσικού αερίου, δεν είναι Χρήστο. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα. Είμαστε μια χώρα Ραήλο, που εξαρτάται και από το φυσικό αέριο. Είπατε πολύ σωστά, η τοποθέτησή σας η αρχική ήταν πολύ εύστοχη. Είναι αυτό που σας είπα και εγώ με τις απροσδιόριστες συνέπειες και τις υφιστάμενες ήδη συνέπειες με τις τιμές που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει και το σκηνικό της επαπολύουμενης οικονομικής αποσταθεροποίησης όλης της Ευρώπης και όλων των κρατών της Ευρώπης. Και τι άμυνες έχουν χτίσει ή μπορούν να χτίσουν και να οχυρωθούν οι χώρες της Ευρώπης και μία από αυτές είμαστε και εμείς. Άρα, είπαμε γιατί καλά κάνουμε και τα λέμε αυτά στη λογική, ξέρεις, έχουμε, ξέρετε, και τις αντιπαλότητες τις δικές μας και την πόλωση. Εκείνο που θα έλεγα εγώ εδώ θέλει ακόμα και σε αυτό το επίπεδο μία πανεθνική συστράτευση. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία έχουν εκρηκτικές συνέπειες, όπως είναι αυτή των τιμών της ανιούσας του φυσικού αερίου και συμπαρασύνουν γενικά όλη τον ενεργειακό φόρτο της Ευρώπης, αντιλαμβάνεστε ότι οι εθνικές οικονομίες, οι οικονομίες της Ευρώπης, όπως και η δική μας, έχουν, δεν ξέρω αν έχουν και πόσες δυνάμεις έχουν και πόση δυνατότητα, δυναμισμό ή ανθεκτικότητα έχουν να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτές τις υπερβολικές αυξήσεις. Εδώ είναι το στοίχημά μας. Ας πάμε λοιπόν στο δικό μας το στοίχημα. Το δικό μας το στοίχημα είναι ότι και το στοίχημα από την άλλη της Ευρώπης, αν μπορεί να σταθεί η Ευρώπη σε αυτή τον παλιριασμό του κύματος, ας πούμε, του ενεργειακού, της ανόδου των τιμών, αν μπορεί να πετύχει αυτό που πέτυχε στην διάρκεια της πανδημίας, όσον αφορά δηλαδή της δημιουργίας χρηματοδοτικού εργαλείου για τη στήριξη των οικονομιών και κυρίως των ευάλωτων οικοκυριών μας, μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό ενδεχόμενα μηχανισμό, και αν έχουμε δικούς μας μηχανισμούς, τα εθνικά κράτη, τις δυνατότητές τους να ανταποκριθούν. Γιατί πιστεύω, το νομίζω ότι θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι δεν μπορούν, ακόμα και στο επίπεδο που είμαστε τώρα, δεν γνωρίζουμε το επίπεδο του αύριο ή σε ένα μήνα, αλλά ακόμα και στο επίπεδο που βρισκόμαστε σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη αυτά δύσκολα μπορούν οι κυβερνήσεις να ανταποκριθούν και να τα απορροφήσουν. Μιλάμε για υπερβολικά κόστη, τα οποία ναι, πλήττουν και θα πλήξουν τον κόσμο, έτσι. Το θέμα μας εμάς είναι και το κρίσιμο ζήτημα είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να οχυρώσουμε άμυνες για να ενισχύσουμε τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι το βασικό στοίχημα. Γιατί να απορροφήσουν οι κυβερνήσεις όλη αυτή την ανατίμηση, θα το θέσω εγώ έτσι γενικότερα εντός εισαγωγικών, νομίζω είναι τρομακτικά δύσκολο ή να το θέσω καλύτερα είναι ανέφικτο. Αλλά το να βοηθήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε αυτούς που πλήττονται κυρίαρχα είναι βασική και στοιχειώδης υποχρέωση μιας δομημένης σοβαρής πολιτείας. Κύριε Μπλούχο, λέει η κυβέρνηση ότι προσανατολίζεται να δώσει, ας το πούμε, επίδομα Πάσχα, δώρο Πάσχα, για να μπορέσει να βοηθήσει τα ευάλωτα νοικοκυριά. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για το πού οριοθετείται η λέξη ευάλωτος. Θα είναι τα 500 ευρώ το μήνα εισόδημα, θα είναι τα 650, θα είναι τα 700, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, στελέχη της κυβέρνησης βάζουν ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα από τη συγκεκριμένη πληροφορία, γιατί δεν είναι ακόμα επίσημη εξαγγελία. Και συνδέεται με τα τωρινά, δυστυχώς. Ακριβώς. Εφόσον λέει, το επιτρέψουν τα δεδομένα και συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην Ουκρανία. Τελικά, θα μπορέσει η κυβέρνηση να βρεθεί δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν λίγο
να απαλύνει να τον πόνο που προκαλεί αυτή τη στιγμή η ακρίβεια. Γιατί κακά τα ψέματα. Το καλάθι της νοικοκυράς αδειάζει, οι λέβητες κλείνουν και οι λογαριασμοί που έρχονται μας έχουν κάνει όλους τρίσκους γιατί κάνουμε το σταυρό μας. Και αποτυπώνεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις του. Είναι λογικό. Άξι. Δεν είναι κάτι παράλογο. Η ακρίβεια έχει μετατρέψει την πανδημία σε μια γρίπη ενώ σε επίπεδο ενδιαφέροντος κόσμου. Έτσι. Δεν ασχολείται κανείς. Έχει μετατοπιστεί η συζήτηση εντελώς, το αντιλαμβάνεστε. Είναι λογικό γιατί μιλάμε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας, ότι είναι θέμα επιβίωσης. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και νομίζω πρώτοι από όλους το αντιλαμβάνεται αυτή η κυβέρνηση. Αλλά επειδή το θέσατε στη λογική του υποθετικού, να το πω εγώ, αν θα μπορέσει να βοηθήσει αυτή η κυβέρνηση και με ποιον τρόπο θα βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που στενάζουν και θα υποστούν κυρίως τις συνέπειες αυτών των ανατιμήσεων, να σας πω το εξής. Μα το έχουμε πρόσφατα το παράδειγμα. Αυτή ήταν η κυβέρνηση που εδώ και 2 χρόνια στήριξε και στηρίζει αυτή την οικονομία εν μέσω πανδημίας και εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τα χρονικά των τελευταίων δεκαετιών, εν πάση περιπτώσει, κρίσης, με εντονότατες οικονομικές συνέπειες. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έδωσε 43 δισεκατομμύρια ευρώ σχεδόν έτσι στην ελληνική οικονομία για να αντέξει και να ξεπεράσει τη στενοπότη της πανδημίας. Οπότε αυτή θα είναι η κυβέρνηση. Το λέω και το λέω με τα λόγου γνώσεως και δεν το λέω ούτε στη λογική του να, όπως μιλούν οι συνήθεις πολιτικοί. Πιστεύω και έχω εμπιστοσύνη μάλλον και στην ηγεσία της κυβέρνησης εννοώ και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, των σχετικών Υπουργείων, των συναφών Υπουργείων, αλλά κυρίαρχα και κυρίως στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γι' αυτό το λόγο, όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση μελετά τις κινήσεις της και τα μέτρα που μπορεί ή θα μπορέσει τελικά να πάρει, στοχευμένα μέτρα και όχι οριζόντια μέτρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πρέπει να παλέψουμε. Βγήκαμε από μια απίστευτη στήριξη της δίχρονης κρίσης της πανδημίας και καλούμαστε να στηρίξουμε. Το θέμα μας είναι να στηρίξουμε μεν, αλλά να μην χάσουμε και τα αυγά και τα πασχάλια όσον αφορά τη δημοσιονομική μας ισορροπία. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι εδώ μέσα θαρρούν ή νομίζουν ότι εμείς μπορούμε να έχουμε την ανθεκτικότητα, τη δυναμικότητα οικονομιών άλλων χωρών της Ευρώπης ή της Ιφιλίου. Εμείς είμαστε αυτοί που βγήκαμε από αυτή την δεκαετή κρίση με τις όποιες πληγές και τις όποιες βλάβες βγήκαμε. Εμείς είμαστε αυτή τη διετία που καταφέραμε και πετύχαμε άθλους όσον αφορά τη μεγέθυνση της οικονομίας και φαίνονται στα μακροοικονομικά δεδομένα. Αλλά αυτή η άθλη, σε αυτή την οικονομία που έχει υποστεί ό,τι έχει υποστεί την τελευταία δεκαετία, όπως και στους συμπολίτες μας κυρίως, δεν ξέρω αν μπορούν, είναι ικανά για να ανταποκριθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο που χρειάζεται είναι κατεξοχήν σύνεση. Γιατί από τα να δώσουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και να φτάσουμε στην δημοσιονομική αστάθεια, την πλήρη αποδιοργάνωση όλων αυτών των πετυχημένων βημάτων που τα κάναμε και εν μέσω κρίσης, έτσι, νομίζω δεν πρέπει να το διακινδυνεύσουμε. Αλλά κυρίαρχο, και αυτό δεν μπορούμε να μπούμε, νομίζω, απλή ταπεινή δική μου άποψη είναι αυτή, να μπούμε στη λογική των οριζόντιων μέτρων. Εδώ πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ στοχευμένα μέτρα για να στηριχθούν οι οικογένειες, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι και έχουν και πραγματικά ανάγκη και υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος, γιατί για αυτούς τους ώμους τους θα είναι πάρα πολύ μεγάλο ή δυσβάστακτο το βάρος των συνεχόμενων ανατιμήσεων. Και δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο και το σημαντικό. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα. Πραγματικά. Κύριε Μπλούχο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρουμε ότι μόλις γυρίσατε από την Αθήνα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκουραστείτε κιόλας. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ στους τηλεθεατές σας. Καλή συνέχεια. Είστε καλά. Πράγματι, νομίζω ότι η σημερινή κίνηση του Προέδρου Πούτιν γεννά μια νέα πραγματικότητα. Ξεκάθαρα. Και το ερώτημα είναι, Νίκο Καραγιαννακίδη, τι σημαίνει για την Ελλάδα η ρωσουκρανική κρίση? Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δηλαδή, όποιος δεν έβλεπε ότι θα γινόταν αυτό εδώ, μάλλον ήταν τυφλός. Η συμφωνία του Μίνσκ που είχε υπογραφεί το 2015 και εξαιτίας της οποίας ξεκίνησε πάλι αυτή η ένταση, διότι δεν εφαρμοζόταν αυτή η συμφωνία, προέβλεπε μια Αμερική έως κατά 90% αυτονομία αυτής της περιοχής, με δικούς της δικαστές οι οποίοι θα ορίζονται από την δική της αυτόνομη διοίκηση,
με, με δικό της εκπαιδευτικό σύστημα, όπου η ρωσική γλώσσα θα ήταν η μητρική, θα μαθαίναν τα παιδιά και ουκρανικά, και σύν της άλλης και με δική της αστυνομία, ανεξάρτητη από την αστυνομία του ουκρανικού κράτους. Είδαμε προχθές ότι ο Γερμανός καγκελάριος, ο κύριος Σόλτς, είπε ότι η μόνη λύση για το ουκρανικό είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία του Μίνσκ. Είδαμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν επίσης είπε ότι η μόνη λύση είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία του Μίνσκ. Είδαμε προχθές ότι και η Κίνα βγήκε και είπε ότι η μόνη λύση είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία του Μίνσκ. Επομένως, όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Μίνσκ συμφώνησαν ότι πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία του Μίνσκ. Επομένως, αφού δεν εφαρμόζεται, αναγνώρισε η Ρωσία μέσω του διαγγέλματος του Πούτιν την αυτονομία, την ανεξαρτησία αυτής της περιοχής. Το ερώτημα είναι, θα χρησιμοποιηθεί αυτό ως διαπραγματευτικό όπλο από τον πρόεδρο Πούτιν, έκανε, ή βλέπετε εισβολή? Έκανε ένα βήμα παραπάνω, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εισβολή. Mm-hmm. Ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να πάει να πολεμήσει εκείνη την περιοχή, η οποία κατοικείται κατά 95% από Ρώσους και από Ουκρανούς, οι οποίοι διάκυνται απόλυτα φιλικά σε Ρώσους. Δηλαδή, περισσότερο θέλουν την ένωση με τη Ρωσία και να είναι δίπλα στη Ρωσία. Αλλιώς θα είχαν φύγει εδώ και πολλά χρόνια οι Ουκρανοί που ζουν σε εκείνη την περιοχή. Το δε ΝΑΤΟ για να επέμβει απαιτείται η απόλυτη συμφωνία όλων των μελών του. Σιγά μην πάει η Γερμανία να συνενέσει να πολεμήσει τώρα στην Ουκρανία και να μην παίρνει φυσικό αέριο. Σιγά μην πάει η Γαλλία, η οποία είναι πλήρως εκτεθειμένη και ανοιγμένη σε εμπορικές και τραπεζικές συνεργασίες με την Ρωσία, μην πάει να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Θα είναι μια καταστροφή για τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης να γίνει ένας πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Και φυσικά δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αντιμετωπίζουν τα οικονομικά προβλήματα που έχουν, ενώ έχουν τον ανταγωνισμό με την Κίνα, να πάνε και να ανοίξουν έναν πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος. Αυτό το οποίο έγινε αυτή τη στιγμή είναι ένα απίστευτο χαστούκι του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, που κάθε μέρα μας έλεγαν ότι επεμβαίνει η Ρωσία σήμερα, επεμβαίνει η Ρωσία αύριο. Τι έκανε ο Πούτιν? Αναγνώρισε την ανεξαρτησία της περιοχής του Ντόνπας, δηλαδή αυτές οι δύο περιφέρειες αποτελούν πλέον ένα ανεξάρτητο κράτος κατά την Ρωσία, και λέει στους Αμερικανούς, αν κάποιος πρέπει να κάνει επέμβαση, είστε εσείς, θα κάθομαι εγώ κάθε μέρα θα λέω ότι τώρα επίκειται επέμβαση του ΝΑΤΟ ή της Αμερικής και θα τους κοροϊδεύει αυτή η ιστορία. Ωστόσο, αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για την οικονομία της Ευρώπης, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, σίγουρα θα ήθελαν και κάτι τέτοιο, μία ένταση, προκειμένου να απεξαρτοποιηθούν ενεργειακά η Γερμανία, η Γαλλία και η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ωστόσο, δεν το περίμεναν να γίνει με τέτοιο τρόπο και με τόσο καταλυτικά, δηλαδή χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Κύριε Καραγιαννακίδη, όμως είπε κάτι προηγουμένως ο Χρήστος, πρέπει να το κρατήσουμε. Μήπως αυτή η λογική του αναγνωρίζω μονομερώς την ανεξαρτησία μιας λαϊκής δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα τώρα πράττει η Ρωσία με την εντός της Ουκρανίας, μιλούμε για ουκρανικά εδάφη, ανοίξει την πόρτα και για ανάλογες κινήσεις από τους γείτονές μας? Εμείς εδώ, κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε μειονότητα, ισχυρή μειονότητα, θρησκευτική βεβαίως, αλλά μήπως πρέπει να έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω? Η δήλωση είναι πολύ περίεργη. Δεν είναι... Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για τη συγκεκριμένη περιοχή όπου το 95% είναι Ρώσοι. Ναι. Ρωσόφωνοι με ρωσική συνείδηση, Ρώσοι. Δηλαδή δεν τίθεται ζήτημα για Θράκη όπου είναι 70-30, ξέρω εγώ, 70% Έλληνες και οι υπόλοιποι είναι μουσουλμάνοι, πομάκοι μουσουλμάνοι και όχι Τούρκοι. Δεν είναι αναγνωρισμένοι ως Τούρκοι. Ασφαλώς δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Και ποτέ δεν ήταν Τούρκοι και ποτέ δεν έχουν αναγνωριστεί ως Τούρκοι. Ναι. Ασχέτως από τις απαράδεκτες δηλώσεις κάποιων που ελέγχονται από το τουρκικό προξενείο, οι οποίοι θέλουν να δυναμητήσουν την περιοχή. Αυτό το οποίο κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα είναι να εφαρμόζει την αμερικανική πολιτική στο Κόσοβο, να το εφαρμόζει στα δικά του σύνορα, σε μια περιοχή η οποία δεν είναι καν Κόσοβο. Είναι 100% ρωσική περιοχή, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ιστορικά ρωσική περιοχή. Εκεί ζούσαν οι φυλές των Ρώσων. Λίγο πιο δίπλα στο Κίεβο είναι η κοιτίδα του ρωσικού πολιτισμού. Στη συγκεκριμένη περιοχή που αναγνώρισε την ανεξαρτησία, το 95% θα λέγαμε είναι Ρώσοι. Μάλιστα. Ναι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα διεθνή δεδομένα, θα έλεγε κάποιος, αλλά να ανατρέξουμε και στην νεότερη ελληνική ιστορία, αν θα δείτε πριν τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, είχε υπάρξει μια αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας τότε για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας
των Βόρειο Υπηρετών με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Δηλαδή, στην ιστορία έχουν συμβεί ανάλογες περιπτώσεις. Και η ιστορία, όπως βλέπετε, επαναλαμβάνεται και είναι καλό μάθημα για κάποιους οι οποίοι ασκούν μια πολιτική όπως ασκεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάντως, τώρα αυτό που λέγατε, μόνο αυτό, Χρήστο, για τις συμφωνίες του Μίνσκ, ό,τι προέβλεπε η Λοζάνη για τους Έλληνες της Ήβρου και της Τενέδου, προβλέπουν κατ' ουσία οι συμφωνίες του Μίνσκ για τους Ρώσους στην Ουκρανία. Τώρα, βέβαια, εντάξει, οι Τούρκοι προφανώς. Να πούμε και το άλλο τώρα. Λοζάνη, αλλά... Ξέρετε ότι η χώρα μας πρέπει να είναι φιλοδυτική και να είναι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις δυνάμεις της θάλασσας, τη Μεγάλη Βρετανία και την Αντάντο, όπως ήταν παλαιότερα. Και δικαιώθηκε και δικαιώνεται ακόμη και τώρα. Ωστόσο, στην περίπτωση της Ουκρανίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απόλυτο δίκιο. Να μην τον αδικήσουμε. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχε συμφωνηθεί μετά την πτώση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, την κατάρρευση δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ότι καμία από τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας δεν θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ. Μπήκαν όλες στο ΝΑΤΟ και τώρα συζητιόταν αν θα έμπαινε και η Ουκρανία. Βέβαια, η Ουκρανία δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στο ΝΑΤΟ, διότι για να μπει μια χώρα στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνενέσουν όλες οι υπόλοιπες. Δηλαδή, σίγουρα θα υπήρχαν βέτο και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Κανείς δεν θα ήθελε η Ουκρανία να είναι στο ΝΑΤΟ και να υπάρχει ένα καυτό αγκάθι δημιουργίας εντάσεως ή πολεμικής σύραξης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και μάλιστα στα σύνορα, στα κοντινά σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, όπως απέδειξε τότε με την περίπτωση της Γεωργίας, έτσι τώρα και με την Ουκρανία, δεν κάθεται καν να συζητήσει ο Πούτιν εάν θα μπει αυτή η χώρα ή θα είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Θέλουν την Ουκρανία ή μοιρασμένη κατά το ένα κομμάτι ρωσική και το υπόλοιπο ουδέτερη ή όλη η ρωσική. Άλλη συζήτηση για την Ουκρανία δεν επιτρέπεται και το είδαμε. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λέει και μια αμερικάνικη παροιμία, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Και στην προκειμένη περίπτωση, εμείς ως χώρα είμαστε το βατράχι κυρίως σε επίπεδο θέρμανσης. Γιατί εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο. Εξάρτησης. Εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο. Το εξής. Και τι θα γίνει αν κλείσει η κάνουλα. 40 με 45% είχαν πει στην προηγούμενη σύσκεψη που είχε γίνει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρελούδιο όλης αυτής της ιστορίας, είχαν πει ότι εμείς κατά 40-45% είμαστε εξαρτημένοι από το ρωσικό φυσικό αέριο. Σε περίπτωση που κλείσει ο αγωγός από Ουκρανία, τελειώσαμε. Αν όμως δεν κλείσει, γιατί εμείς παίρνουμε μέσω Τουρκίας. Οπότε, αν δεν σταματήσει, αν δεν κλείσει η Στρόφιγγα, είμαστε εντάξει. Αν κλείσει. Και κράτα και το σημείο που είπαμε και το πρωί στο ραδιόφωνο, ότι τα αποθέματα αρχίζουν σιγά σιγά να στερεύουν. Βέβαια, στην Ευρώπη έχουν τελειώσει. 4-4,5% έχουν μείνει. Και εκεί υπάρχει ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν πιστεύω ότι η Ρωσία θα κλείσει τις Στρόφιγγες ή η Ευρώπη θα συμφωνήσει να μην παίρνει καθόλου φυσικό αέριο έτσι ξαφνικά από τη Ρωσία. Αυτό θα έρθει σιγά σιγά, εάν αποφασιστεί και γίνει η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, να τεθούν τέτοιες κυρώσεις προς την Ρωσία. Και σίγουρα πάντως η κίνηση αυτή σίγουρα θα ρίξει και ρίχνει ήδη τα χρηματιστήρια. Σίγουρα δημιουργεί μια γενικότερη αστάθεια οικονομική, γεωπολιτική σε όλο τον πλανήτη. Και σίγουρα δεν είναι η καλύτερη των εξελίξεων. Και αυτό το οποίο αποδεικνύει αυτή η κίνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ότι σίγουρα από πίσω έχει και τη στήριξη της Κίνας και σίγουρα έχει συμφωνήσει και κάτι άλλο με την Κίνα. Αλλιώς δεν θα προέβαινε σε μια τέτοια πράξη τόσο άμεσα και μάλιστα και την ανήγγειλε. Δεν έκανε ξαφνικά ένα διάγγελμα σήμερα. Γύρω στις 10 ώρες νωρίτερα είπε ότι σήμερα το βράδυ θα αποφασίσει αν θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της περιοχής του Ντόνμπας. Δηλαδή δεν έχει γίνει άλλη φορά προαναγγελία του διαγγέλματος με επίσημο το περιεχόμενό του. Θα περίμενε κάποιος να γινόταν το διάγγελμα και στο διάγγελμα να μαθαίναμε τι γίνεται. Ωστόσο, έχουμε εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε το λεγόμενο ενεργειακό ζήτημα και την εκτόξευση των τιμών σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο που επιφέρει μια τέτοια πράξη. Είναι μια καλή ευκαιρία για όλη την Ευρώπη, όπως αντέδρασε στην κρίση του κορονοϊού και φρόντισε να δώσει ρευστότητα σε όλα τα κράτη-μέλη της, αντιστοίχως να πράξει κάτι αντίστοιχο και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που θα συμβεί. Εδώ θα φανεί τώρα η Ευρώπη πόσο ενωμένη μπορεί να είναι, τι μέλλον μπορεί να έχει ή αν θα αποφασίσει να σκορπίσει. Είναι κυριολεκτικά σημείο καμπής αυτό εδώ για την Ευρώπη, το πώς θα αντιδράσει απέναντι σε αυτήν εδώ την κρίση. Και μιας και μας πιέζει ο χρόνος,
Μπαίνω στον πειρασμό να θέσω ένα ερώτημα και για τη σημερινή απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες αυστηρότερες ποινές για την οπαδική βία. Βέβαια, ως δικηγόρος. Ως δικηγόρος, πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε και αν θεωρείτε ότι οι κινήσεις είναι προς σωστή κατεύθυνση. Είναι σε απόλυτα σωστή κατεύθυνση, διότι εάν δείτε στα δικαστήρια, όταν γίνεται ένα έγκλημα, ξέρω εγώ, μαλώνουμε εμείς οι δύο και φτάνουμε σε σημείο να χειροδικήσει ο ένας τον άλλον. Αυτή η έντασή μας θα κριθεί δικαστικά μετά από 4, 5, 7 χρόνια. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα έλθουν τότε να δικαστούν είναι εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες από ό,τι ήταν πριν 4-5 χρόνια όταν έκαναν αυτό το αδίκημα. Και φυσικά δεν αποτελεί απόδοση δικαιοσύνης το να τιμωρηθείτε εσείς ή εγώ που σας έδιρα μετά από 5 χρόνια από το ελληνικό δικαστήριο. Και επειδή αυτή εδώ την ατιμωρησία ουσιαστικά πάρα πολύ την εκμεταλλεύονται με αποτέλεσμα να ζούμε φρικαλές καταστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο στη δολοφονία που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αναφέρομαι και στο να περπατάει ένα νεαρό παιδί στον δρόμο και να το σταματήσουν και να το σπάσουν στο ξύλο επειδή δήλωσε ότι είναι λάθος ομάδα από αυτή που κάποιοι άλλοι νταΐδες ήθελαν να τους απαντήσει ότι είναι. Αυτά εδώ πρέπει να τελειώσουν, πρέπει να πέσουν αυστηρές τιμωρίες και πρέπει ο καθένας να έχει δικαίωμα και στην άποψη και στην ομάδα που θα διαλέξει. Και θέλω κάποια στιγμή να δούμε στη χώρα μας έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που από δίπλα εσείς θα είστε ΠΑΟ και εγώ θα είμαι Άρης ή ανάποδα ή θα είστε Ολυμπιακός και εγώ θα είμαι ΠΑΟ και όχι, ΠΑΟ. Θα παίζουμε μέσα στο Καραϊσκάκι και θα είναι 0-3 και εγώ θα σηκώνομαι να πανηγυρίσω τον γκολ το τρίτο της ομάδας μου και δεν θα τρέχει τίποτα. Όπως το βλέπουν δηλαδή αν δείτε Ρεάλ Μπαρτσελώνα στην Ισπανία όπου εκεί τα μίση είναι πολύ μεγαλύτερα. Ναι. Εκεί συζητάνε για αυτονομία, η ομάδα είναι κάτι παραπάνω από ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, το λέει και το σύνθημα της Μπαρτσελώνα. Βλέπουν τον αγώνα μεταξύ τους και δεν τρέχει τίποτα. Σηκώνει το άλλο, πανηγυρίζει μέσα στο Μπερναμπέο και φωνάζει την κολάρα βάλαμε. Αυτά στην Ελλάδα είναι αδιανόητα, δηλαδή, και είναι αδιανόητα τα τελευταία 30 χρόνια. Παλαιότερα, ο κόσμος πήγαινε στο γήπεδο και δεν υπήρχαν τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, θυμάμαι τη δεκαετία του 80 πριν αρχίσει ο χολιγκανισμός στα γήπεδα. Κανονικά έβλεπες έναν αγώνα. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Θέλω, πιστεύω ότι ο πολιτισμός μας και ο νομικός και αυτός ο οποίος ευαγγελιζόμαστε ότι έχουμε θα μας επιτρέψει να δούμε λίαν συντόμως τέτοιες σκηνές και στα ελληνικά γήπεδα και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τοποθετούν τον εαυτό τους στο περιθώριο κανονικά θα πρέπει να πάψουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και σιγά σιγά να εκλείψει αυτό το φαινόμενο. Θυμίζω ότι γινόταν στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 80 όπου η Θάτσερ έκλεισε όλους τους συνδέσμους, απέκλεισε όλες τις ομάδες από την Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα προϊόν που εξάγει η Μεγάλη Βρετανία σε πολιτισμό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν εξάγει κάτι άλλο πολιτισμικά, τη μουσική και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Είναι απίστευτο αυτό που πέτυχε η Μάργαρετ Θάτσερ. Σωστό. Είναι σωστό αυτό που λέτε κύριε Καραγιαννακίδη. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε σε αυτό το επίπεδο, να μπορέσουμε να βλέπουμε δηλαδή ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι σαν γιορτή και όχι σαν πεδίο εκτόνωσης. Γιατί νομίζω ότι και πολλές στο παρελθόν διαχρονικά συνέφερε κυβερνήσεις πολλές να εκτονώνονται εκεί κάποιοι και όχι εκτός. Ήταν μέσω εκτόνωσης. Καλό είναι να υπάρχουν και οι σύνδεσμοι, αλλά πλέον έτσι όπως το κάνω θα πρέπει να είναι άμεσα ελεγχόμενοι. Το ποιος πήγε στο γήπεδο, πού κάθισε, πώς κάθισε, με ποια κάρτα μπήκε, να είναι απολύτως ελεγχόμενο. Διότι μόνον έτσι μπορεί να επέλθει η ειρήνη και ο πολιτισμός και μέσα στα γήπεδα. Μακάρι να γίνει αρχή. Μακάρι, ευχής έργων είναι. Κύριε Καραγιαννακίδη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε στην τηλεόραση του Atlas. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Πάμε, Σταύρο, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νικοφίλη.